Ανέστηκε χρόνια Αληθώς πολλά, ο κύριος. αν δεν κάνω λάθος, μετά τη γιορτή των γιορτές του Πάσχα. Χρόνια πολλά, χρόνια. Μίλαμε πρώτη φορά, χρόνια πολλά κύριε Βερνέτη. Και θα ξεκινήσω σχολιάζοντας την συνεργασία που έχουμε ως ομάδα με όλα τα ραδιόφωνα της περιοχής. Και όχι μόνο. Η φωνή των Δημοτικών Συμβούλων, και μακάρι να είχαμε, νομίζω είναι και δική σας επιθυμία, και ως σταθμό αλλά και ως, γενικά ως κλάδος, να ακούτε όσο περισσότερες φωνές γίνεται, ειδικά αυτών που διοικούν τον τόπο μας. Σήμερα η κυρία Χατζημαρκάκη ήταν πάρα πολύ ήρεμη και δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα που παρουσίασε χθες και εξόδησε και άλλους Δημοτικούς Συμβούλους και όχι μόνο εμένα. Θα σας πω ότι προσπάθησα να συγκρατήσω, έτσι αν θέλετε, τον θυμό μου, αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα, τουλάχιστον σε κάποιες αναφορές, οι οποίες είναι όχι μόνο ψευδείς, είναι κακοήθεις, είναι κακόβουλες και αποσκοπούν σαφώς την παραπλάνηση των γεραπετρητών. Να πούμε όμως πριν απ' όλα ότι για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Ιεράπετρας απουσίαζε αδικαιολόγητα, κατά την άποψή μου, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να έρθει Γιατί αργότερα. Δεν φύγατε χθες. Μπορεί να έρθει αργότερα. Μπορεί να έρθει αργότερα, μας είπε ο κύριος Πρόεδρος, αλλά τελικά ο Δήμαρχος ήταν αφαντός καθώς τη διάρκεια. Οπότε τον περιμένατε. Δηλαδή. Κρατάμε όμως ότι στα 4 τελευταία Δημοτικά Συμβούλια έχει λείψει στα 3. Αυτό κρατήστε το ως δεδομένο, να το έχετε. Κλείνοντας την παρένθεση, να πάμε στην ουσία. Με ρωτήσατε γιατί δεν έφυγα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Συνήθως το έχετε πει ότι σαν παράταξη όταν απουσιάζει ο Δήμαρχος θα αποχωρείτε γι' αυτό. Βεβαίως, αυτό έχουμε δηλώσει, όμως δεν πιστεύαμε όταν το λέγαμε ότι ο Δήμαρχος θα απουσιάζει εντός 4 Δημοτικών Συμβουλίων στα 3. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να μάθουν και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι των υπολείπων παρατάξεων τι δουλειά κάνουμε, τι συμβαίνει στην πόλη, γιατί έτσι υπάρχει μια απάθεια από μερικούς. Δικαιολογημένοι, αδικαιολόγητοι, θα κρυθούμε όλοι στο τέλος. Αλλά ξέρετε κάτι, εχθές το θέμα που έθεσα στα πρώιμη ερήσια διάταξης ζητήματα ήταν καθαρά και μόνο η τουριστική προβολή του Δήμου Ιεράπετρας, όπου έγιναν συνεδριάσεις της Επιτροπής Τουρισμού, εκφράστηκαν απόψεις από ανθρώπους του τουρισμού, από αυτούς απαρτίζεται η Επιτροπή συγκεκριμένη. Λήφθηκαν αποφάσεις, γράφτηκαν πρακτικά, έγινε προπολογισμός του Δήμου όπου είχαν ενταχθεί 15.000 ευρώ για το 21, πάντα μιλάμε, και τελικά από αυτόν τον κωδικό, είμαι συγκεκριμένος, δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από όλες τις δράσεις που αναφέρω, ακούστηκε πριν στο ηχητικό μετά από πάλι, που είχαν προγραμματιστεί. Το ότι ο Δήμος, και όχι μόνο ο Δήμος μας, εδώ είναι τώρα η ουσία και η παραπλάνηση που προσπαθεί να κάνει εντέχνως η κυρία Χατζημαρκάκη, η οποία πολύ ψύχρεμη σήμερα βγήκε να τα στρογγυλέψει, να τα μπαλώσει, να πει αυτά που έχει κάνει ο Δήμος. Ξέρουμε πολύ καλά και παρακολουθούμε πολύ στενά τις ενέργειες του Δήμου και όχι απλά τις παρακολουθούμε, τις στηρίζουμε κιόλας. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Βλέπουμε όμως, κυρία Τσαγκαράκη, ότι οι αναφορές της κυρίας Χατζημαρκάκη έχουν να κάνουν με κάποια έργα και άλλοι δήμοι εκπονούν έργα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Εμείς δεν μπήκαμε σε αυτή τη λογική, αν θέλετε το συζητάμε, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Το πόσα έργα έχουν κάνει άλλοι δήμοι που έχουν σχέση είτε έμεση είτε άμεση με τον τουρισμό είναι μια άλλη κουβέντα. Εντέχνως λοιπόν, κυρία Χατζημαρκάκη, και τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής προσπαθούν να παραπλανήσουν τον κόσμο και όλους αυτούς τα μέλη της Επιτροπής Τουρισμού, τα οποία αν έχουν πάρει αποφάσεις για συγκεκριμένες δράσεις, η κυρία Χατζημαρκάκη απαντάει, μα εμείς πήραμε ένα έργο και έχουμε ένα μουσείο που είναι 3 χρόνια κλειστό, κάνω λάθος, το ψηφιακό μουσείο στην Ιεράπετρα, το παλιό δημαρχείο, είναι 3 χρόνια κλειστό, όταν θα ανοίξουν οι πόρτες, ο εξοπλισμός του ψηφιακού μουσείου θα είναι πεπαλαιωμένος, μπορεί και να μην λειτουργεί. Έχουμε ένα σπίτι του Ναπολέοντα που 8 ολόκληρα χρόνια παραμένει κλειστό, κάνω λάθος. Είδα κάποιες πινακίδες που μπήκανε. Ξέρετε, πλησιάζουν εκλογές και τώρα θα βάλουν τα δυνατά τους προκειμένου να παραπλανήσουν για άλλη μια φορά τους δημότες και ό,τι δεν έκαναν τα προηγούμενα 3-4 χρόνια να τα αφήσουν στο τέλος. Κάθε μέρα να κόβουν κορδέλες, γνωστή τακτική και άλλων δημάρχων παλιότερα, να κόβουν κορδέλες προκειμένου να παραπλανήσουν, όμως η ζημιά στον τουρισμό έχει γίνει.
πολύ σωστά αναφερθεί κατ' ότι μόνη έγνοια της Δημοτικής Αρχής, τουλάχιστον αυτό βγαίνει δημόσια και αυτό ισχύει σαφώς, είναι το νησί. Δεν λέει κανείς ότι το νησί είναι λίγο και όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά δεν είναι μόνο το νησί ο τουρισμός. Η προβολή λοιπόν και ο συγκεκριμένος κωδικός είχε να κάνει με την κατασκευή βίντεο, με την κατασκευή στιγμιότυπων διαφημιστικής προβολής είτε σε τηλεόραση ή σε ραδιόφωνο. Έχει πολλές δυνατότητες αυτός ο κωδικός. Στο Δήμο Αγίου Νικολάου έχω ζητήσει τα ποσά και όχι με αιτήσεις και τα λοιπά, με ένα τηλέφωνο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και πολύ πιθανό εντός ημέρας να έχω το ποσό το οποίο πλησιάζει, ακούστε το νούμερο, στις 300.000 ευρώ, αν υπολογίσουμε για τόσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια, 19 και τα λοιπά. Στο Δήμο Αγίου Νικολάου το φέρω ως παράδειγμα. Εντάξει, για να μην αναρωτιόμαστε λοιπόν γιατί όλες οι άλλες πόλεις, Ρέθι, Άγιο Νικόλαος, ακόμη και η Σιτία, βουλιάζει από κόσμο αυτή την περίοδο που συζητάμε, και εμείς ειδικά στα χωριά, θα το πω πάρα πολύ απλά, ξυπάμε μύγες. Είμαστε εκτός του τουριστικού παιχνιδιού, ας το καταλάβουν κάποιοι. Και αυτές είναι οι συνέπειες μιας οκταετής προσπάθειας, η οποία δεν έγινε. Θα απαντήσω σε αυτό που είπε η κυρία Χατζημαρκάκη. Κάναμε, λέει, προμήθειες από λαδάκια σε φίλους. Όταν ανέλαβα το κομμάτι του τουρισμού για αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα, υπήρχαν πάρα πολλές ιδέες. Μια από αυτές ήταν να κάνουμε παράλληλη στήριξη στον Επτάστικτο, ο οποίος παράγει λάδι, βιολογικό λάδι, και μάλιστα σε μια πολύ καλέσθητη συσκευασία. Προκειμένου όταν έχουμε επισήμους υπουργούς, υφυπουργούς, ανθρώπους του τουρισμού, ανθρώπους της διανοούμενους. Ναι, να διαφημιστούμε μέσα από αυτό. Πριν κάνεις και δεν ξέρω τι. Μέσα από αυτόν τον τρόπο. Και είχε πάνω τη σφραγίδα ένα λογότυπο του Δήμου, πάρα πολύ φιλοτεχνημένη κατασκευή, την οποία συζητήσαμε ως Επιτροπή, κάναμε την προμήθεια και μάλιστα μπήκε στον κόπο, επειδή ήταν τόσο καλέσθητη ξύλινη κατασκευή, που και η κοινοπολιτεία που δέχεται ανάλογες επισκέψεις. Ποιο λαδάκι ήταν τελικά, του Επτάστικου? Βεβαίως, βεβαίως. Δέλοντας παράλληλα. Δηλαδή ήταν εχθές που. Βεβαίως. Λαδάκια. Και είναι μια ανάθεση την οποία την έχει υπογράψει ο Δήμαρχος. Όχι εγώ δεν κάνω αναθέσεις ως αντιδήμαρχος. Ο Δήμαρχος την έχει υπογράψει. Έρχεται λοιπόν μετά από τόσα χρόνια, κύριε Χατζημαρκάκη, να πει ότι κάναμε λαδάκια, αγοράζαμε λαδάκια από τους φίλους μας. Γνωστοί και φίλοι μας όλοι εδώ πέρα και ξέρουμε πολύ καλά τι ρόλο παίζει ο καθένας. Αλλά αμφισβητεί την απόφαση και την υπογραφή του ίδιου του Δημάρχου. Θα απαντήσω και για το ΚΤΕΛ. Μακάρι να το συνέχιζαν. Αυτά τα 15.000 που δεν πήγαν πουθενά, 0 ευρώ, εμείς αξιοποιήσαμε εκείνη την περίοδο με δύσκολες προσπάθειες. Και είχαμε διαφημιστική προβολή από φωτογραφίες που είχαμε από τον φωτογράφο του Δήμου. Και είχαμε ολόκληρα δισέλιδα μέσα σε ένα περιοδικό που διανέμε το δωρεάν, 80.000 αντίτυπα παρακαλώ. Περίπου με 2.000-1.700 ευρώ νομίζω το κόστος. Okay. Οπότε όλα αυτά τα περσινά ξένα σταφύλια. Και βγαίνει σήμερα και όλα αυτά τα λιδωρή δεν είναι. Είναι πρακτικές. Εντάξει τώρα, γι' αυτό γκρίνιαξα και το πρωί. Επιτρέψτε μου, κυρία Τσαγκαράκη, δεν είναι περσινά ξένα σταφύλια. Πώς δεν είναι τώρα. Που δηλαδή, έκαναν οι συλλογικές οργανώσεις του Δήμου. Μιλάμε τώρα πριν 5 χρόνια. Όλη αυτή για εκείνη την περίοδο. Από εκεί σήμερα τι κάνεις. Το διακύβευμα είναι σήμερα. Τι κάνεις σήμερα. Αυτό. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια πραγματικότητα. Το λέτε και εσείς και εμείς από εδώ πέρα. Ότι από μικρά και συμφώνησε και η αντιδήμαρχος πριν, η κυρία Χατζημαρκάκη, ότι θέλει ένα νοικοκύρεμα η πόλη που δεν κοστίζει και τόσο, βρε παιδί μου, να τα βάλει σε μια τάξη. Έτσι, να βάλεις 5 ταμπέλες, να νοικοκυρέψεις λίγο. Επιτρέψτε δεν είναι μόνο να το απαντήσω, μουσείο. Επιτρέψτε μου να απαντήσω, γιατί η κυρία Χατζημαρκάκη καλά κάνει να δίνει τις εντολές της στην παράταξή τους. Η παράταξή μας λοιπόν διατηρεί ένα αρχείο και θέλουμε και τη σφραγίδα και την υπογραφή, αλλά και τη συνεννόηση με τις υπηρεσίες. Ξέρετε, όταν δεν πηγαίνουμε στις υπηρεσίες, λέει δεν πηγαίνετε στις υπηρεσίες και βγαίνετε αφαιρέτως και λέτε ό,τι λέτε. Όταν πάμε στις υπηρεσίες, μας λέτε ότι αυτό που ζητάτε είναι στη διάβγεια. Εμείς δεν θέλουμε τις προμήθειες, αν θέλετε, που γίνανε πριν 10 μέρες ή το προηγούμενο μήνα ή το προηγούμενο τρίμηνο. Μας ενδιαφέρει, τουλάχιστον στην προκειμένη φάση, το ετήσιο αποτέλεσμα. Δηλαδή το μηδέν, εγώ το γνώριζα. Το ήθελα όμως γραμμένο για πολλούς και διάφορους λόγους. Για να πιέσω, αυτός είναι ο ρόλος αντιπολίτευσης, την επόμενη χρονιά να μην είναι μηδέν. Να είναι 20, να είναι 30, να είναι 100, να είναι 200. Αν καταφέρουμε παράλληλα, τα οποία θα στηρίξουμε, και άλλα προγράμματα
που τρέχουν για την προβολή των Δήμων, πολύ καλός. Αλλά δεν θα αφήνουμε στην άκρη προγράμματα που έχουν ψηφίσει συλλογικά όργανα του Δήμου, Επιτροπή Τουρισμού κτλ. Και ξαφνικά θα βγαίνουμε να λέμε ότι έχουμε κάνει προμήθειες, έχουμε κάνει φωτογραφίες και ένα μουσείο να είναι κλειστό 3 ολόκληρα χρόνια. Μία βιβλιοθήκη να υπολειτουργεί επίσης 3 ολόκληρα χρόνια. Το σπίτι του Ναπολέοντα 8 ολόκληρα χρόνια. Οι δρόμοι της πόλης σε αθλία κατάσταση. Πινακίδες δεν υπάρχουν πουθενά. Πείτε μου που κάνω λάθος. Η πόλη γεμάτη λακκούβες. Τα χωριά έρμεα. Εντελώς. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Θέλω να πάω στους αθλητικούς χώρους. Ευτυχώς που δώσαμε 53 φωτογραφίες και αυτή είναι η πρώτη φάση. Θα ακολουθήσει η δεύτερη σε υπόλοιπους αθλητικούς χώρους. Που είναι αδιάψευστος μάρτυρας, διότι η Χατζημαρκάκη σήμερα ακούγοντάς την κάποιος, θα έβγαζε το συμπέρασμα ότι όλα είναι καλά και όλα είναι τέλεια. Δεν είπε ότι όλα είναι καλά, κύριε Πανταζή, είπε ότι θέλει δουλειά. Για το παραλιακό, είπε ότι θέλει να φύγει, είναι στο πρόγραμμα, για τους συλλόγους που λειτουργούν, ότι είναι δωρεάν. Μιλάμε ότι... για μια δημοτική αρχή 8 χρόνων, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό εγώ θα μπορούσα να το δεχτώ αν η δημοτική αρχή είχε διανύσει 2,5, ήταν τέλος πάντων μια φρέσκια, μια νέα δημοτική αρχή. Είναι 8 χρόνια, έχουν εμπειρία, εντάξει, έχουν την απόλυτη στήριξη από την κυβέρνηση και σε σχέση με το έργο που έχουν παράξει, επιτρέψτε μου να έχω άλλη εικόνα. Παρακολουθώντας βεβαίως, κάτι που δεν το κάνουν αυτοί, τι κάνουν οι υπόλοιποι δήμοι, σε όλη την επικράτεια, όχι εδώ στη γειτονιά μας μόνο. Εντάξει, αλλού γίνονται μουσεία 5 εκατομμυρίων, στα Χανιά μόνο η δημοτική αγορά ανακαίνιση 15 εκατομμύρια, το δημαρχείο στη Σιτία 5,2 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα σας απαριθμίσω έργα. Άλλων δήμων. Εμείς εδώ μπορώ να δεν έχουμε μουσεία. Το θέμα μας σήμερα δεν είναι αυτό. Λέει και μια φίλη μου, η Πέπη, εδώ, φίλε ακροατήριο, ότι σε έναν κόσμο που κινείται με ταχύτητους ρυθμούς και αναπτύσσεται, η Ράπτρα κινείται με ρυθμούς χελώνας. Διότι εδώ δεν παίρνει. Εγώ την διαψεύω. Μισό λεπτό. Να υποστηρίξω την κυρία Χατζημαρκάκη, αφού τα παρουσίασε ότι είναι όλα καλά. Μισό λεπτό. Θέλω να πάω και στο ίντερνετ. Δεν, διαδικτυακή προβολή που είναι πιο τέλος πάντων. Από το γραφείο την κάνει. Συμφέρουσα, πιο, δεν κοστίζει και τόσο να έχετε τόσους μεγάλους προϋπολογισμούς. Ούτε τον μισθρή χρειάζεται να πιάσεις, ούτε τον κοπρεσέ να τοποθετήσεις πινακίδες. Σωστά, συμφωνούμε. Μα δεν διαφώνησε η κυρία Χατζημαρκάκη πριν. Βέβαια, αυτό είπε να διαφωνήσει. Υπάρχει πρόβλημα έτσι και ότι θα, τέλος πάντων, προσπαθήσουν να το λύσουν αφού το διαπιστώνουν ότι είναι έτσι. Δηλαδή, βλέπετε ότι και εγώ δεν τους βάζω, για να είμαι ειλικρινής, ότι προσπαθούν. Το αποτέλεσμα δεν είναι αντάξιο των προσπαθειών και αντάξιο το τι συμβαίνει σε υπόλοιπους δήμους. Εδώ είναι το ζήτημα. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στο Ρέθυμνο. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Όταν λέμε στην εντέλεια, στην εντέλεια. Δεν υπήρχε καμία... Όλα στην εντέλεια. Δεν σχολιάζει τίποτα άλλο. Τελεία. Οι παραλίες τους, οι υποδομές τους, οι δρόμοι τους, τα φανάρια τους, οι πινακίδες τους, τα κυπάρια τους, τα πάντα στην εντέλεια. Και μιλάνε για τουρισμό. Έχουν το φράσος, κοροϊδεύοντας οι απετρίτες, για να πάνε μια βόλτα παρά έξω να δουν τι γίνεται. Ας πάνε στη Σιτία, να δουν συντριβάνια σε λειτουργία, να δουν πράγματα, να δουν τι συμβαίνει πραγματικά. Για να μην πάμε στα νησιά, αυτά τα βάζω σε άλλη κατηγορία, κάνουν πολύ μεγαλύτερους τζίρους και οι δήμοι τους, αλλά και οι επαγγελματίες. Εδώ τα πράγματα δεν είναι έτσι. Θέλει πολλή προσπάθεια ακόμη ο τουρισμός. Το βλέπουμε, το ζούμε κάθε μέρα. Θέλετε να σας πω όσα παράπονα μας έχουν πει οι οδηγοί των ταξί για την πιάτα που μόνο πιάτα ταξί μοιάζει με άλλη πιάτα και όχι τον ταξί. Δύο αυτοκίνητα εδώ, τρία παραπέρα, πέντε χιλιάδες μεριά. Η άλλη πιάτσα είναι πιο όμορφη, γιατί είναι άλλη πιάτσα. Εντάξει, δηλαδή είναι κομμάτι του τουρισμού. Είχα μια συνάντηση πρόσφατα με τους ταξιτζίδες. Δεν θέλω να σχολιάσω ούτε τις αναφορές και τα κοσμητικά επίθετα των ανθρώπων που μας είδαν χθες ως ομάδα να βγάζουμε φωτογραφίες στους αθλητικούς χώρους. Αυτά δεν μπορώ να τα πω στον αέρα για το πώς βλέπουν τη δημοτική αρχή. Κάποιοι όμως, για τους δικούς τους λόγους, διστάζουν να βγουν δημόσια για να κάνουν τοποθετήσεις. Εγώ δεν πήγα να πιάσω κανένα. Μόνοι τους ήρθαν. Μας είδαν που βγάλαμε φωτογραφίες. Έλα εδώ Πανταζή, βγάλε και εδώ. Ελάτε εδώ. Πάμε και εκεί. Πάμε παραπέρα. Οι άνθρωποι έχουν αγανακτήσει. Νομίζω ότι οι φωτογραφίες
δεν αμφισβητούνται. Έτσι. Είναι χασινοπράδειες. Μα είπε κύριε Χατζημαρκάκη ότι ναι, το αποδέχτηκε. Αυτό σας λέω. Μα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ότι ναι, θέλει τη δουλειά. Εχθές όμως ο κύριος Αστροπετάκης, αντιδήμαρχος, καθημερινότητα θα μπορούσα να πω, τα παρουσίασε όλα ωραία και ότι όλα είναι μια χαρά. Ας δούμε έξω από το καβούκι τους, να δούμε τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους. Ειλικρινά, ένα πλυντήριο στην είσοδο, πλυντήριο, πλέον τα ρούχα, και ένα σταθμό τραπέζι, χωρίς και τα υπόλοιπα, στην είσοδο του Χριστού Γυμναστηρίου, τι δουλειά έχει. Τι το κάναμε εκεί πέρα. Θα κάνουν μπουγάδα τα άπλυτα, τα άλλα. Τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή πραγματικά... Και κοινά η κυρία Καγκαράκη, αυτό είναι το ρεζουμέ. Ναι. Η τουριστική περίοδος και στο Δήμο Ιεράπετρας είναι όλα κλειστά. Όλα. Όλα, όταν λέμε όλα, όλα. Θα ανοίξουν, μην αγχώνεστε. Θα ανοίξουν. Ναι, ναι. Μετά από 8 χρόνια. Δεν πειράζει, θα ανοίξουν. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Σας είπα, οι κορδέλες θα το πουν, γιατί αυτό είναι το σχέδιο, 6 μήνες πριν τις εκλογές. Τότε θα εγκαινιαστεί και το γυροκομείο, τότε θα εγκαινιαστεί το ψηφιακό μουσείο. Τότε θα δούμε ακόμα το κορδέλες για κάποια άλλα έργα, τα οποία το σπίτι του Απολέοντα και τα λοιπά και τα λοιπά. Να. Η έγνοια της Δημοτικής Αρχής είναι αυτή και η τακτική της. Δεκάρα δεν δίνει για το τι τραβούν επιχειρηματίες στην πόλη. Ένα έργο το οποίο είναι όριμο, έτοιμο και ολοκληρωμένο πρέπει να ανοίγει την πόρτα του την επόμενη μέρα. Για να μην σας πω και πριν προετοιμαστεί. Αν λείπουν κάποιες λεπτομέρειες πρέπει να δίνεται για δημόσια χρήση. Και όχι να περιμένουμε τις δημοτικές αρχές τις εκλογές, για να παραμείνουμε στο αξίωμα, έχοντας δημιουργήσει πρόβλημα στους κλάδους τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή δεν είναι τακτική δική μας, ξέρετε, είναι γνωστή τακτική. Και εφαρμόζεται προεκλογικά. Και πιάνει τόπο. Πιάνει τόπο, δηλαδή και οι κυβερνήσεις από πάνω μέχρι κάτω, όλοι έτσι κάπως έτσι λειτουργούν για την καρέκλα. Μα σας λέω, πιάνει τόπο. Πιάνει τόπο αυτό. Δεν ξέρω σε πόσους. Λίγο πιάνε από εδώ, λίγο από εκεί, εντάξει. Ναι, σημασία πάνε έχει τι έχει βιώσει ο Δημότης. Θυμάστε, λίγο πριν μετά, το Μάρτιο, νομίζω ήταν το Φλεβάρι, με Μάρτιο, σε τι κατάσταση ήταν οι δρόμοι, που δεν είχε γίνει καν προμήθεια ασφαλτικού υλικού. Και τώρα μας λένε, να το πω και αυτό, μας λένε ότι υπογράφηκε η προμήθεια για ασφαλτοτάπητα, για εργασίες αντικατάστασης δρόμων, ναι, στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Αυτή είναι μια τακτική που βάργανε οι δημοτικές αρχές του 1980, της δεκαετίας εκείνης. Τώρα οι κυβόληθοι, οι πόλεις, τα κεντρικά σημεία, τα εμπορικά κέντρα, δίνονται με κυβόληθους, δίνονται με άλλα αδρανήλικα, τα οποία κοσμούν και οριοθετούν μια διαφορετικότητα σε σχέση με τους περιμετρικούς δρόμους ενός εμπορικού κέντρου. Το έχουν καταλάβει εκεί στη Δημοτική Αρχή? Μάλλον όχι. Λειτουργούν με δεκαετίες, με ιδέες παροχημένες εντελώς, και στρώνουν ασφαλτοτάπητα ενώ θα έπρεπε να είναι άλλο το υλικό, να επιστρώνονται οι δρόμοι, να γίνονται ήπια κυκλοφορίας, να οριοθετείται το εμπορικό κέντρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Μέχρι αύριο το πρωί μπορεί να μιλάμε, κυρία Τζαγκαράκη, κύριε Βερνέτη, για τα σφάλματα, τα τραγικά λάθη που έχουν γίνει στην Ιεράπετρα και συνεχίζονται δυστυχώς. Όσον αφορά την πλατεία, να πω αυτό και κλείνουμε, και ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Πολύ εδώ σύντομα, είμαστε ραδιόφωνο. Πολύ σύντομα, εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα. Όποτε για μας το δίνετε, ό,τι και αν σχολιάζετε, και είμαστε εδώ να απαντήσουμε για οτιδήποτε. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Ως παράταξη το έχουμε αποδείξει αυτό. Ότι ασκούμε τα καθήκοντά μας όσο μπορούμε, και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε, και αναδεικνύουμε ζητήματα και πιέζουμε, αυτός είναι ο ρόλος μας, τη Δημοτική Αρχή να κάνει από το καλό το καλύτερο. Θα δείτε λοιπόν ότι τις επόμενες μέρες ό,τι φωτογραφήθηκε και αναδείχθηκε από την παράταξή μας, ελπίζω πολύ σύντομα, αυτό ελπίζω και όχι του χρόνου, να το δούμε να αλλάζει. Όσον αφορά την πλατεία, θέλω να κάνω μια αναφορά. Πολύ σύντομα θα δώσουμε τη δημοσιότητα. Αυτή εδώ που βουλιάζει. Αυτό που έχουμε καταλήξει ως δημοτική παράταξη για το πώς κατασκευάστηκε η πλατεία. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς κατασκευάζεται, να το πούμε αυτό, για το πώς κατασκευάζεται το νέο έργο, το Open Mall, στο πάνω κομμάτι της πόλης, έτσι, από το νοσοκομείο και κάτω, το κατάστημα τέχνη και φως,
προς τα κάτω, στην είσοδο της πόλης, πηρούνται επακριβώς όσα αναφέρονται στην τεχνική μελέτη και σε ό,τι ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπαίνουν δηλαδή αυτές οι πλάκες που είναι οι κανονικές. Δεν έχουμε δει ακόμη το υλικό της πλάκες. Μιλάμε για το υπόβαθρο, για το υπόβαθρο το οποίο γίνεται. Γίνεται σωστά, το παρακολουθούμε. Δεν έχει όμως καμία σχέση με το τι αναφερόταν στην πλατεία. Και δεν αναφέρομαι στην κοπή των δέντρων. Αφήστε το αυτό στην άκρη τελείως. Για την πλατεία, αναφέρομαι για τον τρόπο που τοποθετήθηκαν οι πλάκες. Θα τα δείξουμε και θα τα πούμε στην ώρα τους. Ωραία. Εδώ θα είμαστε και εμείς να τα συζητάμε, κύριε Πανταζή. Να σας ευχαριστήσουμε εγώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και συγγνώμη αν κούρασα και τους ακροατές σας. Ναι. Έτσι, εμείς προσπαθούμε να αναδεικνύουμε θέματα. Έχουμε το δύσκολο ρόλο, ξέρετε, του κακού το ρόλο, δυστυχώς. Δεν είναι στο DNA μου, αλλά από τη στιγμή που για πατρίτες μας έδωσαν αυτό το αξίωμα, εμείς θα προσπαθούμε με τα λάθη μας. Θα προσπαθούμε και θα παλεύουμε προκειμένου να αναδεικνύουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον τόπο μας, καταγράφοντας το τι γίνεται, τη γενική εικόνα στους άλλους δήμους, προτείνοντας, ψηφίζοντας, στηρίζοντας και πάνω απ' όλα κάνοντας καλοπροαίρετη κριτική για τη... Βεβαίως είναι καλοπροαίρετη. Βεβαίως είναι καλή. Και δεν έχει κάνει σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, και έχα τη Μαρκάκη ως οντότητα, ως πρόσωπο, δεν έχω κάτι μαζί της, ούτε με τον κύριο Ασπαδάκη, με κανένα από τη Δημοτική Αρχή. Και τον Δήμαρχο. Ναι, άλλο το πολιτικό. Ο ρόλος μας όμως είναι συγκεκριμένος. Και όταν διεκδικείς τη Δημοτική Αρχή, πρώτα αυτός για να έχουμε την υγεία μας, θα πρέπει εκ των προτέρων να έχεις δείξει τι πρεσβεύεις, τι δυναμική έχεις, τι δυνατότητες και μέχρι που μπορείς να το φτάσεις. Και ποιο είναι το βεληνικέ σου, ποιες είναι οι συνεργασίες σου. Να πω εδώ κλείνοντας, τελευταίο, με συγχωρείτε, την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στο Ρέθυμνο, στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων, όπου πέραν των απονομών που έγιναν, είχαμε και τη Γενική Συνέλευση. Υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής έπρεπε να είναι εκπροσώπητης εκεί. Η παράταξή μας λοιπόν εκπροσωπήθηκε από μένα τον ίδιο. Η παράταξη της Δημοτικής Αρχής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κύριος Παπαδάκης, τον ακούσαμε χθες, τον ρώτησα εχθές, είχα λέει άλλες δουλειές. Ναι. Μα είναι δυνατόν. Αφήνει ένα κλάδο, ο οποίος ως ΕΔΙΚ είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο. Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης. Ακριβώς. Έχει κάνει πολλή δουλειά. Έχει αναδείξει τεράστια θέματα για την ελαιοπαραγωγή και πιέζει συνεχώς. Και εμείς τον απαξιώνουμε. Όταν κάνει τη γενική του συνέλευση, που τίθενται θέματα και οικονομικά και διαχειριστικά και η κατεύθυνση για την επόμενη χρονιά, είναι πολύ βασική συμμετοχή τουλάχιστον στη γενική συνέλευση. Απουσίαζαν. Έρχονται όμως να μας πούνε ότι βάλαν τον κρέντερ και έκαναν 300 μέτρα δρόμο. Και αν δεν βάζει φωτογραφία, χαϊδεύοντας αυτιά κάποιον. Αλλιώς παίζεται το παιχνίδι, ας το καταλάβουν. Και αυτά τα θέλουμε. Αλλού λαμβάνονται όμως οι αποφάσεις. Όταν λείπεις, απουσιάζεις, ενώ έχεις πάρει επίσημη πρόσκληση. Από τέτοιες συνεδριάσεις, κέρυες θα μπορούσα να πω, και οργάνων που βοηθούν να μην τι άλλο τον κλάβο. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Έχω μια σωστρέφεια περίεργη. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πανταζή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Επίσης.